Και όμως είναι πολύ αναγκαίο το να υπάρχουν μερικά διαλύματα, μερικές αναπνοές. Και το πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτά τα διαλύματα που είναι το πρώτο στάδιο, είναι σημαντικό να γυρνάει κανείς πίσω στον εαυτό του ή στον εαυτό της για μία μικρή ή μεγάλη αγκαλιά, για ένα λεπτό. Αυτή είναι όλη η ιστορία του διαλογισμού και όχι όλα τα μεγαλοπίβουλα ή ίσως υπετιμημένα πράγματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Είναι δύο πολύ βασικά πράγματα που πρέπει να μάθει κανείς για αρχή. Αργότερα κάτι ότι αγαπάτε. Γενικά κάτι ότι αγαπάτε. Αλλά πρώτα πρέπει κάποιος να μάθει να σταματά. Γιατί μόνο όταν σταματάω σε κάτι μπορώ και το παρατηρώ και του δίνω χώρο και χρόνο και έγνοια. Και δεύτερον, αφού σταματάω, πρέπει να με μάθω να με φέρνω πάλι πίσω σε μένα. Το να έχω νιάξιμο για μένα, φροντίδα για μένα, αίσθηση για μένα, το πώς είμαι. Είναι μια πολύ απλή διεργασία όπου στην απλότητά της ξετυλίγει και ανακαλύπτεται τον ίδιο σας τον εαυτό. Γι' αυτό έχει σημασία να επιστρέψετε πίσω σε εσάς, να κάνετε πρακτικές αυτοπαρατήρησης, διαλογισμού, mindfulness, ό,τι όνομα και να δώσετε. Είναι πάρα πολύ απλό και άκως αναγκαίο, ειδικά στις μέρες μας. Σε όλο το χαμό να γυρνάω πίσω σε μένα και να με ρωτάω με όλη μου την καρδιά, πώς είσαι, πώς νιώθεις, είναι όλα εντάξει. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας, να το δείτε ή, αν δεν θέλετε, κάθε εβδομάδα, χωρίς καμία υποχρέωση, θα ανεβάζουμε και από μια τέτοια άσκηση, ίσως να βοηθήσει. Ίσως και όχι. Να είστε καλά.